89. Καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα στο Δήμο Βερίκιο, καλημέρα στο Σπύρο Λάμπρου. Καλό μήνα, τι κάνετε? Έχει περάσει τόσο καιρό, καλό μήνα. Πέρασε τόσο καιρό, ένας χρόνος. Και για να πεις το όνομα του Σπύρου, το διαβάζεις? Άσε ρε τώρα. Το διαβάζω, τι εννοείς? Δες το. Τι όχι ρε. Καλά, τι διάβαζα. Είπε, καλημέρα, λέει. Καλημέρα, μηχανικά το όνομα Βερίκιο, το δικό μου, στην Ξεπέτα. Άρχισαμε. Να σου πω, μήπως και εσύ σαν τον Καμπουράκι έφαγες πολύ χθες το βράδυ? Εσένα μέσα σε πιάνει από την αφαγεία. Την αφαγεία είναι αυτό. Πες το στη λίστα. Πες το στη λίστα σου να είναι πιο προσεκτικός. Τι δεν σου άρεσε? Α, συγγνώμη, όχι. Έχω άλλη βερσιόν για σένα. Περίμενε. Αφήσει ενημερωτικού. Γίνομαι Σία Κοσιόνη, Όλγα Τρέμι, Μάρα Ζαχαρέα, φίλη μου αγαπημένη, καλύτερη. Ναι, βγάλω, γιατί δεν σου πάει. Το σακάκι. Ατρώ, γιατί μου κόβεις ένα όνειρο και μια καριέρα? Πίστευω ότι με ένα σακάκι γίνομαι αρκετά ενημερωτική. Τι γίνεται, τι κάνετε? Τέλεια, καλά πάρε τα πράγματα όλα. Ξεκινάει η φοροκαταιγίδα με τον καινούριο μήνα. Τι θέλετε να πούμε, πώς να ξεκινήσουμε? Ρέση. Μην ξεκινήσω με τη μύρλα και την κρίνια. Γίνεσαι πολύ προβλέψιμη. Ωραία, εντάξει. Είπαμε, εδώ δεν είμαστε site. Εδώ είπαμε... Και τα χεριά σου, δεν σου πάνε τα ρούχα, είσαι προβλέψιμη. Μ' αρέσει όμως ο Σπύρο. Είναι σαν να με στριμώχνει για να γίνω καλύτερη. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά αυτό ξεκίναγε παλιότερα στις 9 και 10. Τώρα ξεκινάει στις 9 και 10 δευτερόλεπτα. Αυτό το πράγμα που βάλες ήταν ξένο πάνω σου. Ναι. Δεν σου πήγαινε. Αυτό είναι ψυχαγωγικό, ενημερωτικό, είναι αυτό. Γιατί αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, έτσι. Είναι ο στυλίστας, για παράδειγμα. Τι είναι αυτό το οποίο είναι προκλητικό πάνω στην... Σταματίνα. Σταματίνα. Το δε. Τίποτα. Πού πήγε εμένα το μάτι μου? Στο πόδι. Εγώ το λέω πατρικά, ακριβώς. Ακριβώς αλήτη εσύ. Αλήτη. Αλήτη. Αλήτη με το μάτι. Α, άντε, παιδιά, πράγμα. Ο Γιώργος το βάλε το μικρόφωνο. Δεν φταίω στη λίστα. Δεν φταίω στη λίστα. Όχι, φαίνεται, δεν φταίει ούτε ο Γιώργος. Φταίει το φόρεμα αυτό. Ο Γιώργος όπου βρήκε το βάλε. Βρε, δεν τρέπεστε. Να σου πω. Ας μιλήσουμε για την φοροκαταιγίδα καλύτερα. Γιατί λίγο θα φορολογηθεί και το χαμόγελο. Ξέρεις τι ταλέντο είναι αυτό, να δέχεσαι το πείραγμα? Εννοείται, και όχι μόνο, και να το παίρνεις και να το κεντάς και να το προχωράς ακόμα παραπάνω. Και αυτό είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο του ταπεραμέντος. Αγαπημένε μου. Γι' αυτό σε λέω εγώ. Εμένα μ' αρέσει με το Δήμο που έχουμε ένα παιχνίδι εντός αγωγικών, γιατί είναι πολύ αληθινό αυτό που βλέπετε, που είναι σαν λίγο να είμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνί. Ναι. Το τραβάω εγώ, το αφήνει αυτός. Το τραβάει εκείνος, το αφήνω εγώ. Κάποιες φορές βέβαια δεν τα καταφέρνω. Αμόλα καλούπα φωνάει. Ναι, κατάλαβες.